Φίλοι και φίλες, εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, νέοι και νέες, σας καλούμε όλους και όλες όσοι είστε εδώ σήμερα στη μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ τις επόμενες ημέρες να μπείτε μπροστά και να μεταφέρετε παντού το μήνυμα του ΚΚΕ κάτω τα χέρια από το Οκτάωρο, να αποσυρθεί τώρα το αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα. Να κάνουμε τη νύχτα μέρα και να πρωτοστατήσουμε μέσα στους χώρους δουλειάς πρώτα απ' όλα, μέσα στα εργατικά σωματεία, σε όλους τους φορείς του λαϊκού κινήματος, για να οργανωθεί η πάλι, για να έχει μεγάλη επιτυχία η απεργία. Καμιά επανάπαυση, κανένας εφησυχασμός. Πρέπει να δοθεί μαζική εργατική απάντηση στην κήρυξη πολέμου από την πλευρά της κυβέρνησης. Στον πόλεμο η εργατική τάξη δεν έχει άλλη επιλογή παρά να απαντήσει με πόλεμο, με τα δικά της όπλα, την ενημέρωση, τη συνέλευση, τη διαδήλωση, την κινητοποίηση, την οργάνωση και την απεργία. Τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι να δείξουν τη δύναμή τους. Μπορούν και πρέπει να το πιστέψουν ότι μπορούν να χαλάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και των επιχειρηματιών. Να μην επιτρέψουμε τα παιδιά μας να είναι δούλοι στον 21ο αιώνα, να δουλεύουν περισσότερες ώρες χωρίς να πληρώνονται, να δεχθούν το χρόνο της υπερορίας να μην ασφαλίζονται, να μην υπάρχει ούτε Κυριακή, ούτε σχόλη, ούτε μέρα ελεύθερη, να είναι η ζωή τους λάστιχο ανάλογα με τα συμφέροντα και τα κέφια των αφεντικών, να μην έχουν χρόνο να ξεκουραστούν μέσα στο 24ωρο, να μην έχουν ελεύθερο χρόνο να ζήσουν κάποιες ώρες μαζί τα νέα ζευγάρια, να μην μπορούν να δουν και να φροντίζουν τα παιδιά τους, να ζουν μέσα στην αβεβαιότητα, να μην μπορούν να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν, να ερωτευθούν, να μην περνάει από το μυαλό τους ότι μπορούν να αναπτύξουν συλλογική δράση μαζί με τους συναδέλφους τους, να διεκδικήσουν οργανωμένα απέναντι στην πανίσχυρη εργοδοσία και το κράτος καλύτερους όρους για τη ζωή τους. Να είναι οι νέες γενιές υποτακτικοί, φοβισμένοι, πειθαρχημένοι στα αφεντικά, στους εκμεταλλευτές τους. Όχι μόνο δεν πρέπει να γίνομαι δούλοι, αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε με αποφασιστικότητα την καλυτέρευση της ζωής μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχουν οι τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ίδιας της παραγωγής, που μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή με πραγματικά σύγχρονα δικαιώματα για τον εργαζόμενο λαό. Αντί γι' αυτό όμως βλέπουμε και ζούμε μια συνεχή πορεία που ο χρόνος γυρίζει προς τα πίσω για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, για όλα τα δικαιώματα, για την υγεία, την παιδεία, για τα πάντα. Τώρα είναι ώρα ευθύνης να μην εψαπατηθεί κανείς από την κυβερνητική προπαγάνδα. Πρέπει να σημάνει συναγερμός, να ξεσκεπαστεί η επίθεση της ψευτιάς και της παραπλάνησης. Ούτε ώρα χαμένη, ενημέρωση παντού, οργάνωση, προετοιμασία της απεργίας. Να μην επιτρέψουμε να περάσουν τα κυβερνητικά παραμύθια ότι όλα αυτά γίνονται για όφελος των εργαζομένων, ότι έρχονται δήθεν να βάλουν τάξη στο εργασιακό καθεστώς, ότι αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα θα είναι κατοχυρωμένα
τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η προπαγανδιστική εκστρατεία της κυβέρνησης και των φιλικών της μέσων μανικής ενημέρωσης δεν μπορούν ούτε πρέπει να κρύψουν την αλήθεια. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Γιατί τσακίζουν τώρα τα εργασιακά δικαιώματα? Τα μέτρα παίρνονται για να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρηματιών και γιατί οι κυβερνήσεις επιχειρούν με αυτόν τον τρόπο να φορτώσουν τα σπασμένα της κρίσης για άλλη μια φορά στην εργατική τάξη, στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Τώρα χτυπάνε την καρδιά των δικαιωμάτων. Το νομοσχέδιο αυτό δεν νομιμοποιεί απλά τη ζούγκλα που ήδη ζείτε όσοι δουλεύετε. Διαμορφώνει ακόμα χειρότερο εργασιακό καθεστώς, χωρίς κανένα δικαίωμα, ούτε στο χώρο δουλειάς, ούτε στην ανάπαυση, ούτε στην κοσούραση, ούτε στην ψυχαγωγία. Βγάζει εκτός νόμου, προσέξτε, βγάζει εκτός νόμου την οργανωμένη διεκδίκηση. Οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν πριν είναι πολύ αργά τις συνθήκες πραγματικής κόλασης που θα υπάρξουν μέσα στους χώρους δουλειάς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, όταν θα φύγει από τη μέση κάθε εμπόδιο στην εργοδοτική ασυδοσία. Ο αγώνας που δίνουμε είναι για το σήμερα και για το αύριο, αλλά είναι και συνέχεια όλων των προηγούμενων αγώνων, γιατί η επίθεση σήμερα είναι συνέχεια των προηγούμενων πληγμάτων που δόθηκαν σε βάρος των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα όσα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και όλα όσα πλήρωσε ο λαός. Τώρα έχουμε κλιμάκωση της επίθεσης. Επομένως, πρέπει να υπάρξει και κλιμάκωση της εργατικής λαϊκής απάντησης. Θυμίζουμε ορισμένα μέτρα από αυτά που ζήσαμε και που αποδεικνύουν το σκοπό των μέτρων που παίρνονται σήμερα. Πριν από μια δεκαετία, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα της χώρας ήρθαν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις μια μεγάλης οικονομικής κρίσης. Τότε οι εργαζόμενοι, που δεν είχαν καμιά ευθύνη για την κρίση, την πλήρωσαν με μεγάλες θυσίες, προκειμένου να στηριχθεί η ανάκαμψη των επιχειρήσεων για να τους ξανανοίξει η όρεξη να κάνουν επενδύσεις. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά, καθολικά για τους εργαζόμενους και γνωστά στις περισσότερες περιπτώσεις. Χειροτέρευσε συνολικά η θέση της εργατικής τάξης, οι μεγάλες περικοπές που έγιναν στις κρατικές δαπάνες που αφορούν τις ανάγκες του λαού οδήγησαν στις επιπτώσεις τις τραγικές στην υγεία, τις οποίες ζούμε σήμερα μέσα στην πανδημία. Στη χειροτέρευση όλων των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, στην αύξηση της φτώχειας, στο φούντομα της ανεργίας, στην κατακρύμνηση των μισθών και των συντάξεων, στο κλείσιμο χιλιάδων μικρομάγαζων. Στη συνέχεια, την επίθεση στα δικαιώματα διαδέχτηκαν οι ψεύτικες υποσχέσεις και ελπίδες. Ηχούν ακόμα στα αυτιά μας οι τυμπανοκρουσίες ότι αφού η οικονομία βγαίνει από την κρίση, αφού μπήκαμε, λέγαν τότε, στο ξέφωτο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης, θα αποκτήσουμε ξανά όσα χάσαμε στην κρίση. Όμως, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Οι απώλειες της κρίσης έμειναν απώλειες. Η ανεργία, αν και μειώθηκε κάπως, παρέμεινε μαζική. Η είσοδος στην εργασία για όσους υπήρξε έγινε με τους χειρότερους όρους των τελευταίων δεκαετιών. Η φτώχεια μονιμοποιήθηκε και ξαπλώθηκε για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Και πριν καλά-καλά ξεπεραστεί η προηγούμενη κρίση, ότ του θαύματος βρεθήκαμε ξανά στη δίνη μιας καινούργιας κρίσης που επιταχύνθηκε εξαιτίας της πανδημίας. 1,5 χρόνο τώρα ζούμε όσα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε
ούτε στα πιο εφιαλτικά όνειρά μας. Μαζί με την ατομική ευθύνη ζούμε τον αναγκαστικό εκκλεισμό, την καλλιέργεια του τρόμου για να κρυφτεί η αθλειότητα του συστήματος υγείας και οι ευθύνες των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν και της σημερινής, για να δικαιολογηθούν οι εγκληματικές ευθύνες όλων όσων έλεγαν ότι πρόοδος είναι να γίνουν δραστικές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Μαζί με τους χιλιάδες νεκρούς μας, στο βωμό των κερδών τους, ζήσαμε και ζούμε τη σκληρή, απάνθρωπη πραγματικότητα. Κυβέρνηση και επιχειρηματίες, σαν τα κοράκια, αξιοποίησαν και αξιοποιούν την πανδημία ως μια νέα ευκαιρία για να χτυπήσουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, για να εντείνουν την εκμετάλλευση, για να φορτώσουν τα σπασμένα σε αυτούς που δεν ευθύνονται. Το κάνουν αυτό γιατί αυτό ακριβώς απαιτεί η καπιταλιστική ανάκαμψη, που δεν αφορά τους πολλούς, αφορά τους λίγους, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη τους, και όχι τους εργάτες και τα λαϊκά στρώματα. Οι νέες αντεργατικές αλλαγές είναι τα νέα προαπαιτούμενα για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαιρέτησαν και χαιρετίζουν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Τα δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι η μετάγγιση αίματος για την ορθοπόδηση των εξασθενημένου σώματος της καπιταλιστικής οικονομίας. Θα πάνε για άλλη μια φορά στις βαθιές τσέπες των επιχειρηματιών και θα πάνε πρώτα απ' όλα στους μεγάλους ομίλους που πολυδιαφημίζουν αυτή την περίοδο, τους ομίλους της πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης, που έχουν ορμήσει και αυτοί σαν τα κοράκια για νέες κερδοφόρες επενδύσεις. Τίποτα δεν πρόκειται να περισσέψει για τις ανάγκες του λαού, ούτε για τους μισθούς και για τις συντάξεις, ούτε για την υγεία και την παιδεία, ούτε για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές και άλλες ανάγκες λαϊκές. Αντίθετα, το επόμενο διάστημα, προσέξτε, ακριβώς για να στηριχθούν αυτές οι πολιτικές, έρχονται νέα χαράτσια, νέοι πληστηριασμοί στη λαϊκή κατοικία, νέοι φόροι, νέα τοκογλυφική επέλαση για όσους υποχρεώθηκαν να δανειστούν την προηγούμενη περίοδο. Κανένα, μα κανένα όφελος δεν πρόκειται να υπάρξει για την εργατική τάξη, για τον εργαζόμενο λαό. Αυτό το θέατρο το έχουμε ξαναδεί. Μαστίγιο και ψεύτικες ελπίδες πουλάνε. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, τώρα φαίνεται πιο καθαρά ο ταξικός χαρακτήρας αυτών των πολιτικών. Αυτοί που δεν δούλεψαν ποτέ, αλλά ζούνε και κερδίζουν από τον κόπο όσων δουλεύουν, ζητάνε τώρα από αυτούς που δουλεύουν να δουλεύουν ακόμα περισσότερο, χωρίς να πληρώνονται, για να συνεχίσουν αυτοί που ζουν από τη δουλειά των άλλων να θησαυρίζουν και να καλοπερνάνε. Επιχειρούν κάτι πιο εσχρό στην εκμετάλλευση των ανθρώπων από αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή επιχειρούν οι άνθρωποι που δουλεύουν υπερορία, αντί να πληρώνονται, να την ανταλλάσσουν αυτή την υπερεργασία με ρεπό. Όμως οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν υπερορίες για να περνάει η ώρα τους, ούτε από χόμπι. Δουλεύουν υπερορίες από ανάγκη, γιατί δεν τους έφτανε ο χαμηλός μισθών για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Αυτή ακριβώς την ανάγκη εκμεταλλεύεται τώρα ακόμα περισσότερο οι επιχειρηματίες, για να αυξάνουν την υπεραξία, την απλήρωτη δουλειά, που ούτως ή άλλως το μεγάλο μέρος καρπώνονται μέσα στο οκτάωρο και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τα κεφάλαιά τους. Τώρα πάνε να αυξήσουν την απόλυτη εκμετάλλευση, την αύξηση της απλήρωτης δουλειάς με την αύξηση του χρόνου εργασίας πέρα από τις 8 ώρες.
Με την νομοθετική κατοχύρωση αυτού του έσχους, οι δύο επιπλέον ώρες εργασίας δεν θα πληρώνονται, αλλά θα σπατσάρονται με άδειες και ρεπό. Τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση πατάνε πάνω στις προηγούμενες αντεργατικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πατάνε πάνω στην υπάρχουσα εργασιακή βαρβαρότητα που δημιούργησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση που προετοίμασε αυτές τις πολιτικές 3 δεκαετίες τώρα με τη Λευκή Βίβλο. Είναι προκλητική όμως η υποκρισία και ο εμπεγμός του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται σήμερα ως υπερασπιστής των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Από το 2010 όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, πετσόκοψαν τους μισθούς πάνω από 45%, κατάργησαν όλες σχεδόν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Με τις περίφημες ενώσεις προσώπων έριξαν πάνω από 1000 επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας στο επίπεδο του κατώτερου μισθού, δηλαδή στα 586 μεικτά. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά την αισχρή κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα επαναφέρει τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον κατώτερο μισθό στα 751 ευρώ. Κανείς δεν πρέπει να δώσει συγχωροχάρτη στο συστηματικό εμπεγμό του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει 600.000 νέους εργαζόμενους να αμείβονται με 316 ευρώ το μήνα. Ζούνε, ρωτάμε, ζούνε αυτοί οι λιμοκοντόροι της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα εξευτελιστικά χαρτζηλίκια? Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατάργησε τον άθλιο νόμο της διευθέτησης του 2011 της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά τον εμπλούτησε με την περίφημη διάταξη για το 12ωρο στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Όχι μόνο δεν κατοχύρωσε νομοθετικά την κυριακάτικη αργία για τους εργαζόμενους, αλλά υπέβαλε με νόμο τη δουλειά για 32 Κυριακές το χρόνο στο εμπόριο. Έτσι άνοιξε το δρόμο για τη μετατροπή της κυριακάτικης αργίας σε εξαίρεση. Θυμίζουμε, όχι μόνο δεν υιοθέτησε την πρόταση νόμου που διαμόρφωσαν πάνω από 500 συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συνάσεων και την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ, αλλά υιοθέτησε τον άθλιο νόμο Βρούτσι, σύμφωνα με τον οποίο τον κατώτατο μισθό δεν του καθορίζουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά ο εκάστοτε υπουργός. Αυτό δηλαδή που δεν τόλμησαν οι κυβερνήσεις ακόμα και του Σαμαρά και του Βενιτζέλου την περίοδο των μνημονίων, δηλαδή τα εμπόδια στην προκήρυξη απεργίας, το τόλμησε ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό του εργατικού δικαιώματος που έρχεται η Νέα Δημοκρατία να το επεκτείνει σήμερα παραπέρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί τώρα να βάλει την ταφόπλακα στο 8ωρο που για την κατάκτησή του είναι ακόμα νοπό το αίμα χιλιάδων εργατών. Αλλά προειδοποιούμε ότι ό,τι και να κάνει, οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν αυτό το έγκλημα. Η ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα, στην ταξική πάλη που θα σαρώσει όπως άρρωσε και στο παρελθόν όλους όσους τσακίζουν τα δικαιώματα και τη ζωή τους. Δεν θα είναι μακρύς ο χρόνος που θα φύγουν νύχτα όπως έφυγαν όλοι όσοι επιχείρησαν τέτοια εγκλήματα. Ο λαός και η πάλη του θα ανατρέψει την εξουσία τους και θα δώσει τη δυνατότητα
να κατακτηθούν πολλά περισσότερα, αυτή τη φορά πολλά περισσότερα και οριστικά. Σύντροφοι και φίλοι, εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, έτσι είναι η ταξική πάλι. Έχει τα μπρος και τα πιχειροσυγυρίσματα, αλλά κάθε φορά το μπροστά είναι πιο ισχυρό, πιο ορμητικό, πιο αποτελεσματικό. Ας θυμηθούμε το φινάλε της ιταλικής κινηματογραφικής ταινίας 1900 του Μπερδολούτσι, που δείχνει τον εργάτη και τον αστό να παλεύουν. Πότε να πέφτει ο ένας, πότε να πέφτει ο άλλος, πότε να σηκώνεται ο ένας και πότε ο άλλος και να συνεχίζουν την αένα η πάλι. Έτσι είναι και η ταξική πάλι. Ποτέ δεν σταματά μέχρι να καταργηθεί παντού κάθε ίχνος του συστήματος της εκμετάλλευσης. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να δείχνουμε αντοχή, υπομονή, σταθερότητα σε αυτό το δρόμο που είναι ο μόνος που θα μας οδηγήσει τελικά στη νίκη. Πριν 135 χρόνια και καθώς ο αγώνας για το οκτάωρο γενικεύονταν, φοβισμένοι καπιταλιστές της εποχής μιλούσαν για την τρέλα του οκτάωρου. Το οκτάωρο ως αίτημα εκείνης της περίοδου ήταν η πρώτη και η κυριότερη ανάγκη του αγώνα για να ξεφύγει η εργατική τάξη από την αθλειότητα να δουλεύει ήλιο με ήλιο χωρίς δικαιώματα και να κάνει ένα πρώτο βήμα για την αποδέσμευσή της από την καπιταλιστική σκλαβιά. Με την πάλη της η εργατική τάξη έκανε αυτή την τρέλα πραγματικότητα. Από εκείνον λοιπόν τον εμβληματικό αγώνα που οδήγησε σε μια σειρά νόμους σε όλο τον κόσμο που περιόριζαν τις ώρες εργασίας στις 8, ως και σήμερα έχουν δοθεί μεγάλοι και συνεχείς αγώνες με σκληρές θυσίες των ίδιων των εργαζομένων. Η καθιέρωση του οκτάωρου ως αποτέλεσμα της ανόδου του εργατικού κινήματος και της πολιτικής του χειραφέτησης ήταν μια σημαντική νίκη για το εργατικό κίνημα, που βεβαίως δεν έσβησε τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Παρά τα πισωγυρίσματα, την εφαρμογή των όσων υποχρεώθηκαν να προχωρήσει το κεφάλαιο σχετικά με τις ώρες εργασίας, δηλαδή το δώρο και ο σταθερός χρόνος εργασίας, πάντα αποτελούσε και αποτελεί σημείο διαρκούς τριβής και αντιπαράθεσης ανάμεσα στους εργάτες και τους επιχειρηματίες. Γιατί η καθιέρωση του οκτάωρου, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, βρίσκονταν και βρίσκονται στην καρδιά των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποτελούν το θεμέλιο και για όλα τα άλλα δικαιώματα. Η περίφημη αφίσα που όλοι ξέρετε, που από τη μια εργάτες και από την άλλη καπιταλιστές τραβούν τους δείκτες του ρολογιού, παραμένει επίκαιρη όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει εκ νέου την αύξηση του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου. Η διαθέτηση, όπως τη λέει, με αυτά τα λόγια για να κρύψει το πραγματικό της νόημα, με όρους ατομικής διαπραγμάτευσης, είναι ένα βαθιά αντιδραστικό επιχείρημα, μια βαθιά αντιδραστική εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ένταση της εκμετάλλευσης. Προσθέτει με αυτόν τον τρόπο άλλο ένα γκρίκο στην αλυσίδα της εφαρμογής και επέκτασης των ευέλικτων μορφών εργασίας που σταστερά ενισχύουν οι κυβερνήσεις όπως απαιτεί το κεφάλαιο από το 1990 μέχρι σήμερα. Όμως σύντροφοι και φίλοι, οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, ούτε ρομπότ. Μέσα στις 24 ώρες της ημέρας πρέπει να κοιμούνται, να αναπαύονται, να τρέφονται και φυσικά επειδή μιλάμε για ανθρώπους και όχι για ζώα, πρέπει να έχουν ελεύθερο χρόνο να βλέπουν τα παιδιά τους και να ικανοποιούν το σύνολο των ανθρώπινων αναγκών τους. Και βέβαια πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν τον πολιτισμό,
να ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ποιος λοιπόν εργάτης, ποια εργάτρια, ποιο νέο παιδί μπορεί να κάνει όλα αυτά όταν για μήνες θα δουλεύει 10 ώρα και 12 ώρα. Σήμερα, στην εποχή της τέταρτης λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης, που η ανθρώπινη ικανότητα και η επιστήμη έκαναν άλματα και για παράδειγμα έφτιαξαν μέσα στους λίγους μήνες εμβόλια για την αντιμετώπιση ενός άγνωστου ιού και πέτυχαν πολλά θετικά σε αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει η εξής αντίφαση. Ο εργάσιμος χρόνος, αντί να μειώνεται, συνεχίζει να αυξάνεται. Και αυτό θέλουν να το παρουσιάζουν ως πρόοδο. Αυτή είναι η πρόοδος για το σύστημα της εκμετάλλευσης. Δεν είναι πρόοδος για το σύστημα των εργαζομένων. Είναι προοδευτικό σήμερα για τον καπιταλισμό αυτό το πράγμα, δηλαδή οι εργαζόμενοι να δουλεύουν περισσότερο και να αμείβονται ακόμα λιγότερο. Είναι στην πραγματικότητα στρατηγική επιλογή. Δεν είναι μια επιλογή νεοφιλελεύθερων δυνάμεων. Είναι μια στρατηγική επιλογή που την εφαρμόζουν όλες οι αστικές δυνάμεις. Όλες οι αστικές δυνάμεις, νεοφιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, νεοαριστερές, εκεί που θέλουν να προχωρήσουν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, το ΚΚΕ από την αρχή προειδοποίησε ότι η επέκταση και παραπέρα η πιο γενικευμένη εφαρμογή αυτών των μέτρων, η πιο γενικευμένη εφαρμογή και μέτρων όπως η τηλεργασία, δεν θα μείνουν μόνο για την περίοδο της πανδημίας. Θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και θα επιχειρηθεί, όπως γίνεται τώρα, να εφαρμόζονται πιο σταθερά και μόνιμα. Τώρα, συνοδεύεται και από την κυβερνητική και εργοδοτική προπαγάνδα και προβάλλεται το δήθεν όφελος που θα έχουν οι εργαζόμενοι για την υποτιθέμενη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, λένε, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος θα δουλεύει από το σπίτι του με την εργασία, θα μπορεί να μοιράζεται το χρόνο με την οικογένειά του. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο εργαζόμενος και οι εργαζόμενοι, η εργαζόμενη γυναίκα ιδιαίτερα, κλεισμένη στα 4 ντουβάρια του σπιτιού, θα μετατρέπονται σε πραγματική σκλάβη των επιχειρηματιών. Θα δουλεύουν 10 ώρα και 12 ώρα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση είναι ένα ακόμα δικαίωμα στα χαρτιά, αφού το ξεσούμισμα του εργαζόμενου κατοχυρώνεται με 1.002 τρόπους. Διαφημίζουν δήθεν μια νέα κανονικότητα καλυμμένη με το πέπλο του εξυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων και της δήθεν διευκόλυσης των εργαζομένων. Εξυγχρονισμός όμως δεν είναι η προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κεφαλαίου, όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Εξυγχρονισμός είναι η μείωση του εργάσιμου χρόνου, η σταθερή δουλειά για όλους, η κατάργηση κάθε μορφής ευελιξίας, μισθών και δικαιωμάτων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες να διαμορφώνονται. Ούτε βέβαια οι ατομικές συμβάσεις, δηλαδή η ατομική διαπραγμάτευση ανάμεσα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, είναι εξυγχρονισμός. Είναι ένας νέος εκβιασμός που θα πιάνει ο εργοδότης τον κάθε εργαζόμενο από το λαιμό, θα τον εκβιάζει για να δουλεύει με βάση τα κέφια του. Όσο άπειροι κι αν είναι οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι νέοι, μπορούν να καταλάβουν πως κανείς δεν μπορεί να ορίζει με βάση τις δικές του ανάγκες την εργασιακή σχέση που επιθυμεί, να ορίζει τη ζωή του
σε συνεργασία και σε συνεννόηση με τον εργοδότη και τον επιχειρηματία. Μπορούν να δουν τώρα καλύτερα το ψέμα αλλά και την παγίδα που τους στείνουν. Γιατί η ατομική σύμβαση είναι όρος διάσπασης της ενότητας της εργατικής τάξης. Η δύναμη των εργαζομένων δεν βρίσκεται στην ατομική σύμβαση και στην ατομική ευθύνη. Βρίσκεται στη συλλογικότητα, στον οργανωμένο αγώνα, στον αγώνα μέσα από τα συνδικάτα. Και ακριβώς γι' αυτό κυβέρνηση και επιχειρηματίες προχωρούν τώρα σε ένα βήμα ακόμα παραπέρα στην επίθεση στη συνδικαλιστική δράση και τα δικαιώματα στην απεργία. Παρουσιάζουν την δράση των συνδικάτων, προσέξτε, περίπου ως εγκληματική ενέργεια, μη μπορώντας να κρύψουν το ταξικό μίσος των εργοδοστών και των κυβερνήσεων απέναντι στην οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση και δύναμη, γιατί αυτό αποτελεί τον πραγματικό τους εφιάλτη, το φόβο τους. Χτυπούν χωρίς πρόσχημα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων να διεκδικούν και να απεργούν. Χτυπούν με κάθε τρόπο τη δυνατότητα να δράσει λογικά ο εργαζόμενος. Μιλάμε λοιπόν για μια σειρά μέτρα που ήταν αφάνταστα μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πολλοί πίστευαν ότι έχουν ξεπεραθεί, αλλά η επαναφορά τους, η επαναφορά όλων αυτών των μέτρων δείχνει ότι αν δεν ανατραπεί οριστικά αυτό το σύστημα, δεν μπορούν να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα. Αλλά εμείς τους προειδοποιούμε, αν νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν το κίνημα στο γύψο, πλανώνται πλάνη νυχτρά. Πριν από αυτούς υπήρξαν κι άλλοι που θέλησαν να πετύχουν κάτι τέτοιο, αλλά απέτυχαν. Ο νόμος τους, ακόμα και αν ψηφιστεί, θα καταργηθεί στην πράξη με όσα προσχήματα και όσα και επιχειρήματα και αν επιχειρήσουν να καλύψουν αυτά τους τα εγκλήματα. Εδώ λοιπόν θέλουμε να τους πούμε, είναι Ελλάδα, δεν είναι Ιαπωνία, οι εργαζόμενοι να απεργούν συμβολικά δουλεύοντας με ένα άσπρο περιβραχιόνιο στο χέρι. Εδώ είναι Ελλάδα, υπάρχει ταξικό εργατικό κίνημα, υπάρχει το ΠΑΜΕ. Εδώ σε αυτή τη χώρα υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που στη ηρωική διαδρομή πάνω από 100 χρόνια έχει δώσει σε αυτό τον αγώνα για τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού τα καλύτερα παιδιά του. Σε αυτό τον τόπο δεν υπάρχει πόλη, εργοστάσιο, χωριό, δεν υπάρχει γιαπή, πλατεία, σοκάκι που να μην είναι βαμμένο με το αίμα των κομμουνιστών. Δεν υπάρχει κατάκτηση που να μην είναι ταυτισμένη με το αίμα και τη ζωή των κομμουνιστών. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, να πάρουν την υπόθεση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους, της ζωής και της αξιοπρέπειάς τους στα δικά τους χέρια. Κάθε χώρος δουλειάς στις επόμενες μέρες, κάθε σχολείο, κάθε νοσοκομείο να γίνουν μετερίζει οργάνωσης του αγώνα και προετοιμασίας της απεργίας. Η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση, στις μαζικές κινητοποιήσεις, στα συλλαλητήρια. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε ισχυρές βάσεις και αγωνιστικές παρακαταθήκες. Αυτοί που κυβερνούν δεν είναι παντοδύναμοι. Δεν τα κατάφεραν να κλείσουν τα στόματα του λαού, να βάλουν το κίνημα στον πάγο
την περίοδο του lockdown όπως ήθελαν. Αυτό που πετύχαμε είναι μια σημαντική προϋπόθεση για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη μεγαλειώδη εργατική πρωτομαγιά του 2020, από τη φετινή γιορτασμό της πρωτομαγιάς στην 6η του Μάη στην απεργία. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τη φωνή των υγειονομικών, των άλλων εργαζομένων, με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ που υπερασπίζονται το δικαίωμα στη δουλειά τους ανυποχώρητα πάνω από 1,5 χρόνο. Απαιτούμε να παρατήσει η κυβέρνηση τα σχέδια της και να μην επιχειρήσει να φέρει το αντεργατικό νομοσχέδιο. Γιατί το κίνημα χρειάζεται να παλέψει ταυτόχρονα να ξυλωθεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρειάζεται να δοθεί η δυνατότητα στην ίδια την πάλη των εργαζομένων να σαρώσει κάθε εμπόδιο και να διεκδικήσει αυτά που σήμερα έχει ανάγκη ο ίδιος ο εργάτης, ο ίδιος ο νέος, η ίδια η εργατική οικογένεια, για να υπάρξουν σύγχρονες κατακτήσεις και δικαιώματα. Χρειάζεται σε αυτή την κατεύθυνση να μην υπάρξει κανένας συμβιβασμός. Ας σκεφτούν όλοι και όλες, ας σκεφτούν λοιπόν ότι μόνο με την εμπιστοσύνη και στη δύναμη της εργατικής τάξης και της λαϊκής πάλης μπορούμε να αποτρέψουν τα σχέδια τους και να πετύχουμε νέες κατακτήσεις. Αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία σήμερα, όπως και προηγούμενοι, δεν είναι παντοδύναμοι, παρότι πρέπει να ότι δείχνουν έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη λαϊκή πάλη πολλές φορές ο μικρός όμως Δαβίδ συνέτριψε τον γίγαντα Γολιάθ. Η δύναμη της εργατικής τάξης είναι αυτή που θα φέρει βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Σε αυτήν ακριβώς τη δύναμη και τη θέλησή της χρειάζεται να συμπορευθούν όλες, με αυτήν ακριβώς τη δύναμη χρειάζεται να συμπορευθούν πλατιά και οι άλλες λαϊκές δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τίποτα δεν χαρίστηκε. Όλα κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες. Τώρα λοιπόν όλες οι δυνάμεις χρειάζεται να συσπηρεθούν. Σήμερα εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, απευθύνουμε μήνυμα ιδιαίτερα στους νέους να ακολουθήσουν αυτήν ακριβώς τη γραμμή πάλης. Βαδίζουμε στα βήματα των πρωτοπόρων της εργατικής τάξης, στα βήματα του ηρωικού Μάη του 36, του Τάσου Τούση. Εμπνεόμαστε από τα λόγια του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, από το ποίημα «Επιτάφιος», τα λόγια που έλεγαν «Γέ μου, στα αδέλφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου, σου πήρα το ντουφέκι σου, κοιμήσου εσύ πουλί μου». Αυτό τον ηρωικό δρόμο συνεχίζουμε. Από αυτά τα εμβληματικά παραδείγματα και από το σημερινό δίκαιο της εργατικής τάξης αντλούμε τη δύναμή μας. Απλώνουμε το χέρι και απευθύνουμε μήνυμα συμπόρευσης και συστράτευσης με το ΚΚΕ σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε νέο και νέα, ανεξάρτητα από τι πολιτική τοποθέτηση είχε μέχρι πριν. Απλώνουμε το χέρι σ' όσους όλους ανησυχούν για το που πάει σήμερα η κατάσταση και παρά τις επιφυλάξεις που έχουν τα ερωτηματικά, να κρίνουν ένα πράγμα σήμερα, ότι για άλλη μια φορά το ΚΚΕ μπαίνει στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης του αγώνα για τα δικαιώματα του λαού. Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβει ο καθένας και η καθεμιά τις δικές του ευθύνες, να βάλει το δικό του λιθαράκι ώστε τα παιδιά μας,
οι νέες γενιές να μην επιτρέψουμε εμείς να γίνουν σκλάβοι στον 21ο αιώνα, ανεξάρτητα τελικά αν θα περάσει ή δεν θα περάσει ένα τέτοιο τερατούργημα. Το σημαντικότερο είναι να μην νομιμοποιηθεί στις συνειδήσεις του λαού και των εργαζομένων και το κίνημα να βγει στην επόμενη φάση πιο έμπειρο, πιο οργανωμένο, πιο δυναμικό, πιο συσπηρωμένο, ώστε να ανατρέψει όλους αυτούς και την εξουσία τους που παίρνουν τώρα αυτά τα μέτρα και που καλλιέργησαν το έδαφος για να πάρθουν όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα και αυτή η πολιτική. Σύντροφοι και φίλοι, άλλη μια φορά σας καλούμε να μην μείνει ούτε ώρα που θα πάει χαμένη. Να δώσουμε τη μάχη της ενότητας, της συσπήρωσης, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, για να υπάρξει λαϊκή, μαζική, ισχυρή απάντηση μπροστά σε αυτή την επίθεση που μας γίνεται. Θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και συνέχεια στον αγώνα μας.